Σκοβαρές λοιπόν οι αποκαλύψεις για συνεχόμενη υποβάθμιση στο σιδηροδρομικό μας δίκτυο που κάνουν οι εργαζόμενοι. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γεννηδούνιο που είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Μηχανοδηγών. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ που για μία ακόμη φορά τα λέμε. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα. Μου κάνει εντύπωση από πέρυσι, τέτοιο καιρό που το αναδείξαμε τα όσα εσείς καταγγέλατε και δεν άνοιξε ούτε μας άκουσε κανείς ούτε τίποτα. Έγινε το τραγικό συμβάν και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Μετά και από αυτό το τραγικό συμβάν και τις αποκαλύψεις που κάνετε και συνεχίζετε να κάνετε, σας κάλεσε κάποιος υπεύθυνος, είτε υπουργός, είτε πρωθυπουργός, είτε εισαγγελέας ή οποιοδήποτε, για να τα πείτε και τα πράγματα αυτά εκεί? Τα κανάλια δεν σας καλούσαν. Το ξέρουμε και το καταγγείλατε. Εντάξει. Σήμερα, μετά το δυστύχημα, σας κάλεσε κανείς? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει κάποια πρόσκληση. Τώρα, πριν περίπου μισή ώρα, επικοινώνησε κάποιος μαζί μου και μου είπε ότι ενδέχεται να μας καλέσει την Παρασκευή ο νέος υπουργός. Για να κάνουμε συνάντηση. Αλλά όχι κάτι επίσημο όμως, έτσι. Μάλιστα. Πώς βλέπετε να εξελίσσετε το όλο θέμα, κύριε Πρόεδρε, πού βρισκόμαστε τώρα? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, εμείς κυδεύουμε τους συναδέλφους μας. Είμαστε αυτή τη στιγμή καθοδόν κιόλας σε μια κηδένωση συναδέλφου. Περιμένουμε κι εμείς να ακούσουμε την πολιτική ηγεσία, οι εργαζόμενοι, και να τοποθετηθούμε σε αυτά που μας έχει πει, που θα μας πούνε μάλλον, να καταθέσουμε και εκείνες τις προτάσεις για να δούμε πότε θα ξαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος. Με ποιες προϋποθέσεις, ποια θα είναι τα χρονοδιαγράμματα και πώς θα αυστηροποιηθεί ακόμα το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Τι πρέπει να γίνει για να ξαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος, έτσι ώστε τα παιδιά μας να μπουν ξανά μέσα στα τρένα και να μην ανησυχούμε όλοι μας? Αλλά και οι συνάδελφοί σας, έτσι, και οι συνάδελφοί σας. Κοιτάξτε, θα πρέπει οπωσδήποτε τα χρονοδιαγράμματα για τα έργα υποδομής, τα συστήματα ασφαλείας να τηρηθούν. Ακούγαμε τις τελευταίες μέρες από την πολιτική ηγεσία να λέει ότι αυτά θα ήταν τον Ιούλιο έτοιμα. Αυτό το έχετε ακούσει και εσείς, φαντάζομαι, ότι τον Ιούλιο του 2023 θα είχαν παραδοθεί όλα αυτά. Αν αυτό ισχύει, μπορούμε να βρούμε ένα κανονιστικό πλαίσιο αυστηρό, χωρίς μονές γράμμες πλέον, με ενδεχομένως και με επιπλέον ταχύτητες, σίγουρα με ενίσχυση των σταθμών με σταθμάρχες επιπλέον και λειτουργίας του αεροδρόμου. Και με κάποιες άλλες προτάσεις που θα καταθέσουμε στη συνάντησή μας με την πολιτική ηγεσία, για να μπορέσει σιγά σιγά να αρχίσει να επαναλειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Για να βάλω λίγο στην κουβέντα και τους συναδέλφους από τους τηλεοπτικούς συνεργαζόμενους σταθμούς, να ξεκινήσουμε την Κεντρική Μακεδονία και τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γεννηδούνια, ότι ακόμα και να, αν δοθούν αυτές οι προδιαγραφές που ζητάτε για να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος, πόσο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν τηρηθεί όλα αυτά τα οποία ζητάμε και ζητάτε και ζητούσατε ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια? Κοιτάξτε, εφόσον εμείς ως επαγγελματίες κρίνουμε αυτές και συμφωνήσουμε με αυτές τις προϋποθέσεις με την πολιτική ηγεσία, και φαντάζομαι ότι και αυτοί θα έχουν βάλει εμπειρογνώμονες, επιστήμονες, να καταθέσουν ένα πλαίσιο, έτσι, δεν καταθέτουν μόνο οι εργαζόμενοι. Εφόσον εμείς ανεβούμε στη μηχανή, θεωρούμε ότι δεν ρισκάρουμε εκείνη τη στιγμή, όπως και το θεωρούσαμε μέχρι το δυστύχημα. Δυστυχώς αυτό που έγινε είναι αδιανόητο για μας, πραγματικά αδιανόητο, και προσπαθούμε να συνέλθουμε και από το δυστύχημα και να δούμε και πώς θα μπορέσουμε να αυστηροποιήσουμε το κανονιστικό πλαίσιο μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Τα οποία σας λέω, ορίζοντάς τους, δεν είναι μακρινός, εκτός αν δεν ισχύει ούτε το χρονοδιάγραμμα που εξήγηλαν, έτσι. Που το ακούμε όλοι στις τηλεοράσεις, ότι τον Ιούλιο 2023 θα ήταν έτοιμα αυτά. Νίκος Πιτσέρη. Κύριε Γεννηδούνια, έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες και υπάρχει μια διαδικασία αυτοματοποίησης του δικτύου, η οποία ξεκίνησε πριν από τους Ολυμπιακούς, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πολλά κονδύλια πήγαν στο βρόντο γιατί δεν υπήρχε συνέχεια σε όλη αυτή την υπόθεση. Τι έγινε τελικά? Πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν χωρίς λόγο για να μην έχουμε τελικά καμία ασφάλεια σε αυτό το δίκτυο? Έχουν εξοδευτεί δισεκατομμύρια των ευρώ. Αυτό είναι πλέον αποδεδειγμένο. Έχουμε συμβάσεις οι οποίες άλλαζαν, προστέθονταν, τροποποιούνταν. Αυτά προφανώς τα ψάχνουν τώρα οι αρμόδιοι. Έχουν πει από ό,τι μαθαίνουμε οι οικονομικοί εισαγγελείς και τις ψάχνουν τις συμβάσεις αυτές. Έχει ξοδευτεί ένας πακτολός χρημάτων στο σιδηρόδρομο και χωρίς ποτέ να ολοκληρωθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο και να δουλεύει με τα συστήματα αυτά τα οποία έπρεπε να λειτουργούσαν από το 2004 περίπου. Κύριε Γεννηδούνια, επειδή όλοι περνάμε δύσκολες ώρες, η νέα γενιά βλέπετε είναι στους δρόμους και όλοι μας είμαστε στους δρόμους, ζητάμε να αποδοθεί και δικαιοσύνη. Έχετε καταλήξει τι έφταξε εσείς, που έχετε και την εμπειρία και τα ξέρατε και από πριν όλα αυτά και τα καταγγέλατε?
Εμείς παρακολουθούμε πραγματικά ενοχλημένοι συνεχώς να βγαίνουν πορίσματα στα μέσα ενημέρωση. Καταλαβαίνω και την ανάγκη ενημέρωση των τηλεθεατών. Το καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ωστόσο, εμείς θα μιλήσουμε στα αρμόδια όργανα. Δεν πρόκειται, δηλαδή στην Επιτροπή Διερεύνησης, όταν θα μας καλέσει. Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία δήλωση. Δεν πρόκειται να δεχτούμε τη θεωρία του ανθρώπινου λάθους, από την πρώτη, του μοναδικού ανθρώπινου λάθους, έτσι. Από την πρώτη στιγμή το έχουμε πει αυτό ως εργαζόμενοι. Και θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθούν οι αρμόδιοι, οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί με το έργο της, της έκδοσης του πορίσματος, γιατί τι ακριβώς έφταξε και έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Είναι βαρύτατες οι πολιτικές ευθύνες? Αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνουν όλοι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά και πάλι να εκφράσουμε τη θλίψη μας, τα συλληπιτήρια στους συναδέλφους, στις οικογένειές τους, βέβαια στα παιδιά, στους γονείς, όλους αυτούς που πραγματικά βίωσαν έναν εφιάλτη και τον βιώνουμε όλοι. Να είστε καλά, κύριε Γεννηδούνια. Σας ευχαριστώ.